Εσείς, η κυβέρνηση, η σημερινή, κλείνει... Α, δεν μας ακούει? Για να τον πάρουμε... Κύριε Καλάκο, τι θέλετε να το ρωτήσετε τον πρόεδρο? Θέλετε κάτι να το ρωτήσετε? Ναι, ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο. Ναι? Όλοι μιλάμε να πέσουν χρήματα στην αγορά. Αυτά κάπου πρέπει να βρεθούν αυτά τα χρήματα, βέβαια. Ναι. Υπάρχει, όπως λένε, το μαξιλαράκι, τα 37 δις. Ναι. Τα 15-17, από ότι όλοι συμφωνούμε ότι δεν μπορούμε να τα πειράξουμε γιατί αφορούν το δημόσιο χρέος. Τα υπόλοιπα, ποια είναι η σύνθεση? Από τι αποτελούνται αυτά τα υπόλοιπα δις? Πού είναι αυτά τα χρήματα? Μήπως είναι των ασφαλιστικών ταμείων εισφορές? Μήπως είναι οι καταθέσεις των νομικών προσώπων δήμων και περιφερειών? Υπάρχουν αυτά τα χρήματα? Αυτό είναι το μαξιλάρι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο. Τον έχουμε τον πρόεδρο? Λοιπόν, για ρωτήστε τον. Ρωτήστε τον. Πρόεδρε, είναι ο κύριος Καλάκος, κύριε πρόεδρε. Ναι, ναι. Όλοι μιλάμε σήμερα στο πολιτικό σύστημα και συμφωνούμε ότι πρέπει να πέσουν χρήματα στην αγορά. Τράπεζα δικιά μας δεν έχουμε, το ξέρουμε, να εκδώσουμε χρήμα. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε πάρει ευρώ από την ημέρα που ξέσπασε η κρίση. Περιμένουμε στο μέλλον να πάρουμε, εκτός κάτι ελάχιστα χρήματα από ΕΣΠΑ που διατίθεται. Αυτό το περίφημο μαξιλάρι που προσδοκούμε όλοι ότι πρέπει να πέσει στην αγορά, από τι αποτελείται η σύνθεσή του? Αποτελείται 20 δισεκατομμύρια, μπορούμε να τα διαθέσουμε όπου θέλουμε. Τα υπόλοιπα είναι δέσμευση για δάνειο. Για τα δάνεια. Για πληρωμή δανείου. Μήπως τα 20 είναι εισφορές των ταμείων? Αυτό που είπε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, που θεωρώ ότι είναι υπεύθυνο αυτό που είπε, ότι ακόμη και αν δεν πάρουμε τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε ταμιακό πρόβλημα. Ναι, άρα μήπως είναι εισφορές των ταμείων των ασφαλιστικών? Ορίστε. Τα 20 δις μήπως είναι εισφορές των ταμείων? Γιατί υπάρχουν 20 δις πράγματι στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά είναι εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων. Κοιτάξτε, αυτά είναι και από τη φορολογία, γιατί πράγματι ήταν βαριά η φορολογία των προηγουμένων ετών, από τα έσοδα που υπήρχε, και ασφαλώς υπάρχουν και από αυτά που λέτε. Και από αυτά. Αλλά αυτό δεν εμποδίζει. Εδώ κρίση έχουμε. Εδώ πάμε να αντιμετωπίσουμε ως το δυνατόν με πιο αποτελεσματικό τρόπο αυτή την κρίση. Γιατί αν δεν το κάνουμε εγκαίρως, νομίζω κάθε οικονομολόγος και μη οικονομολόγος αντιλαμβάνεται ότι μετά θα έχουμε πολλαπλές αρνητικές συνέπειες και στην απασχόληση και στην οικονομία και στα έσοδα. Μάλιστα. Και δεύτερη ερώτηση θέλετε να κάνετε. Και μια δεύτερη. Πώς εξηγείτε το φαινόμενο ότι μέσα στους 2 μήνες στην κρίση αυξήθηκαν 3 δις οι καταθέσεις με αυτά τα εισοδήματα? Να σας πω γιατί. Γιατί υπάρχουν ακόμη χρήματα που μπήκαν στα ντουλάπια. Μάλιστα. Που πάρθηκαν από τις τράπεζες και ακριβώς επειδή άρχισε ο κόσμος να λειτουργεί κάπως, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πάνε και καταθέτουν αυτά τα χρήματα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Κύριε δεν πρόεδρε... είναι ότι έβγαλαν χρήματα. Ποιος θα έβγαζε χρήματα? Κλειστά να. Ήταν τα πάντα. 3 δισεκατομμύρια. Αυτά ήταν που είχαν στο σπίτι και επειδή φοβούνται κλέφτες, ληστείες κλπ. Τα πήγαν τώρα στις τράπεζες. Άνθρωποι τα πήγαν και τα κατάθεσαν στις τράπεζες. Μέσα στην πανδημία, στον κορονοϊό. Ασφαλώς. Μέσα στην πανδημία, στον κορονοϊό, τα πήγαν στις τράπεζες. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ζήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ κοντά στα 4,5 χρόνια κυβέρνηση. Μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τώρα ζούμε τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αυτοδυναμία κυβέρνηση, για ένα περίπου χρόνο. Βλέπετε διαφορές στην άσκηση πολιτικής? Βλέπετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο φιλολαϊκός ή κατέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας στη μεσαία τάξη, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία? Πώς κρίνετε? Κοιτάξτε, δημιουργήθηκαν προβλήματα, είναι αλήθεια, στη μεσαία τάξη. Πότε, επί ΣΥΡΙΖΑ? Φορολογικά και επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όμως από την άλλη μεριά να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Ότι όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το δεύτερο μνημόνιο προς το τρίτο. Ναι. Για αξιολόγηση, πορεία προς την αξιολόγηση. Ναι, ναι. Και ενθυμούμαστε όλοι τουλάχιστον, διότι δεν πέρασαν πολλά χρόνια, ότι πράγματι δεν υπήρχαν χρήματα στα ταμεία. Αυτή είναι αλήθεια. Οπότε ήταν αναγκασμένο να πάει σε τρίτο μνημόνιο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να βγούμε κάποια στιγμή από τα μνημόνια. Αυτή είναι αντικειμενικά, ναι, η πραγματικότητα, ανεξάρτητα που ανήκει ο καθένας. Από εκεί και πέρα. Μετά τον Αύγουστο του 2018, όπου βγήκαμε εν μέρη από τα μνημόνια, βγήκαμε, αλλά είχαμε εποπτεία κλπ. Άρχισε πράγματι να εφαρμόζει κάποιες πολιτικές υπέρ των εργαζομένων. Άρχισε
θυμάστε τη 13η σύνταξη, έστω και μερική σε κάποιους. Άρχισε δηλαδή κάπως να ρέει η οικονομία, να δημιουργεί κάποια αίσθηση ότι κάτι θα διορθωθεί. Είναι αλήθεια όμως ότι μετά, ενώ είχαν πει πολλά πράγματα προεκλογικά ή της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα άνοιγαν οι πορτώσεις στο αεροδρόμιο και ότι θα έρχονταν όλοι να κάνουν επενδύσεις, τελικά δεν προχώρησε αυτό. Και είδαμε ότι στο τέλος, στο τρίμηνο του 2019, είδαμε από 2,8 που ήταν ο ρυθμός ανάπτυξης να πέσει στο 1. Είδαμε επίσης το πρώτο τρίμηνο του 2020 να έχουμε ρυθμούς αρνητικούς. Άρα αυτό το γεγονός πρέπει να μας ανησυχήσει ακόμη περισσότερο. Και εδώ τι βλέπω, εκείνο που με ανησυχεί, τουλάχιστον με βάση τη δική μου λογική, ότι κατά τη διάρκεια της καραντίνας έφεραν το νομοσχέδιο, σκοπίμως κατά την άποψή μου, με το οποίο καθιέρωσαν την εκπεριτροπή σε εργασία και τη μειωμένη απασχόληση, για να υπάρχει την επόμενη μέρα, όπως υπάρχει από σήμερα, που πάλι θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι την ιστορία αυτή. Οι εργαζόμενοι που την πλήρωσαν 10 χρόνια να συνεχίσουν να πληρώνουν. Όχι, αυτή δεν είναι ούτε κοινωνικά δίκαιη πολιτική, ούτε κατά την άποψή μου αποτελεσματική πολιτική. Αυτή θα οδηγήσει, όπως είπα και στην αρχή, σε μεγαλύτερη ύφεση, αντί να την περιορίσουμε την ύφεση. Και ασφαλώς θα δημιουργήσει και προβλήματα στα δημοσιοοικονομικά, γιατί δεν θα υπάρξουν εισπράξεις στο βαθμό που πρέπει να υπάρξουν. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, θα σας ρωτήσω το εξής. Ποιον προτιμάτε από τους δύο, κύριε Τσοβολά? Δεν θα απαντήσω σε αυτό, γιατί εγώ δεν μπήκα ποτέ. Πολιτική απάντηση. Για πρόσωπα δεν ανέφερα ποτέ. Πολιτική απάντηση. Κάνω συγκρίσεις σε πολιτικές. Πολιτική, για πολιτική απάντηση θέλουμε. Εάν σας δημιουργεί περισσότερο περιβάλλον εμπιστοσύνης η πολιτική του Τσίπρα, ο Τσίπρας δηλαδή, ή η πολιτική του Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης δηλαδή. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, σου λέω, προσεγγίζει περισσότερο προς αυτό που εγώ πιστεύω. Μάλιστα, αυτό ήθελα να άκουσω. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά εγώ, κύριε Λιάτσο, να σου πω κάτι. Ναι. Είμαι δικηγόρος του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Αυτό που έζησα σήμερα στην Επιτροπή. Θα έρθουμε σε αυτό τώρα. Θα έρθουμε. Μου θυμίζει. Τι έγινε σήμερα? Όχι 1989. Μου θυμίζει 1960. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Ούτε από νόμο, ούτε νομιμότητα. Η αυθαιρεσία, η αλαζονία. Έτσι μου σκάει, επιτρέψτε μου τη λαϊκή φράση, καταπατώ τα δικαιώματα του κάθε Παπαγγελόπουλου, δεν εφαρμόζω Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ τον καλούνε να δώσει εξηγήσεις. Ακούστε, σας παρακαλώ, δέστε το υπόμνημα που κατέθεσε σήμερα στην Επιτροπή. Έχω την κλίση που έστειλε ο πρόεδρος της Επιτροπής σήμερα στον κύριο Παπαγγελόπουλο για να δώσει εξηγήσεις. Και τι λέει? Να δώσει εξηγήσεις. Πρώτον, για ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας από φυσικό πρόσωπο. Τίποτε άλλο. Άρθρο τάδε. Δεύτερον, ηθική αυτουργία σε ψευδορκία. Και τους έφερα τις αντίστοιχες κλήσεις που έστειλαν αυτή την περίοδο οι δύο της εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, που μετά από μήνυση και εκεί προς την κυρία Τουλουπάκη και τους άλλους εισαγγελείς έκανε ο κύριος Σαμαράς. Και η κλίση εκείνη έχει ολόκληρο κατηγορητήριο. Και λέει ότι καλούνται να δώσει εξηγήσεις, διότι στην Αθήνα την τάδε του μηνός ή από τάδε μέχρι τάδε έκαναν εκείνο. Τίποτε από όλα αυτά. Και τους ρωτώ, για ποιο πράγμα θα σας δώσει εξηγήσεις? Μπορείτε να μου πείτε, και λυπάμαι τους είπα, γιατί υπάρχουν δικηγόροι εδώ που είναι και ποινικολόγοι, οι οποίοι αύριο θα έρθουν στα δικαστήρια και θα λένε τα τελείως αντίθετα. Δυστυχώς, κύριε Λιάτσο, δώσανε επίσης δικογραφία 200.000 σελίδες και τον καλούνε σε 10 μέρες να δώσει εξηγήσεις. Οι άνθρωποι θέλουν να κλείσουν την υπόθεση, δεν τους ενδιαφέρει η ακυρότητα της διαδικασίας, γιατί αυτή η διαδικασία όταν πάει σε δικαστικά συμβούλια μετά την ορομέλεια και την παραπομπή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακυρωθεί. Να μην ακυρωθεί, αλλά τους είπα και σήμερα ότι τελικά δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Τους ενδιαφέρει να πούνε, εμείς παραπέμψαμε, από εκεί πέρα η δικαιοσύνη φτάνει πάλι. Η οποία εφάρμοσε τον νόμο, δηλαδή. Ναι. Θα εφαρμόσει τον νόμο. Να σας ρωτήσω. Είναι τραγικά πράγματα. Μιλάτε για τραγική κατάσταση. Δεν το περίμενα αυτό από νέους πολιτικούς. Περίμενα από νέο πολιτικό προσωπικό. Σε ποιους αναφέρεστε? Σε ποιους αναφέρεστε? Όχι να είναι χειρότερο από το παλιό. Σε ποιους αναφέρεστε και λέτε νέους βουλευτές κτλ.? Σε ποιους? Της Νέας Δημοκρατίας. Ονόματα, δηλαδή. Αυτούς που είναι στην Επιτροπή. Ποιος, ο κύριος Πλεύρης, ας πούμε, ποιος?
και ο κύριος Πλεύρης. Και όχι μόνο. Αν δείτε ποιοι είναι οι επιτροποί, δεν θέλω να πω ονόματα. Ναι. Ο κύριος Πλεύρης είναι και εισηγητής και ασχολείται με τη δικηγορία. Είναι ο άνθρωπος ποινικολόγος. Και του ρωτώ, πέστε μου αν είστε στη θέση του Παπαγγελόπουλου ή στη θέση του δικηγόρου του κύριου του Παπαγγελόπουλου. Πες μου τι εξηγήσεις θα κάνατε όταν δεν γράφετε κανένα πραγματικό περιστατικό, όταν είναι ηθικός αυτούργος, κύριε Λιάτσο, είναι αυτός που προκαλεί στο φυσικό αυτούργο την απόφαση να τελέσει ένα δίκημα. Εδώ δεν γράφουν. Λέει ηθικός αυτούργος χωρίς να αναφέρει. Σε ποιον. Δεν αναφέρεται ποιον ποτέ ο ηθικός αυτούργος, ναι. Σε ποιον πίεσα, σε ποιον έδωσε ανταλλάγματα. Τίποτα. Μα είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή είναι καταρακώνεται ο νομικός μας πολιτισμός, παραβιάζονται σαφώς θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Το άρθρο 6 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το άρθρο 224 του Κώδικα Ποινική. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν παίζονται. Οι άνθρωποι, η αλαζονία τους, επειδή έχουν μαζί τους τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα γνωστά, που τα μπούκωσαν και αυτόν τον καιρό με τα 20 εκατομμύρια, νομίζουν ότι θα μπορούν να ξεγελάνε τον κόσμο κάθε μέρα. Ότι μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Με βλέπετε εκνευρισμένο. Γιατί αυτό το πράγμα δεν το ανέχομαι. Και σηκώθηκα και έφυγα από την αίθουσα. Βγήκα έξω. Βγήκα έξω. Μα δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, μιλάμε σε όταν μία κόντε. Τους δίνουμε ολόκληρη ένσταση πολυσέλιδη. Με επιχειρήματα νομικά, με παραπομπή. Σε αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σε αποφάσεις Ελληνικού Δικαστηρίου. Σε θεωρητικούς της Ελλάδος, καθηγητές νομικής. Τίποτε. Δεν απαντάνε σε αυτά τίποτα. Κύριε Τσοβόλα, αν καταλαβαίνω καλά, θέτεται ένα θέμα δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Λειτουργίας των κανόνων της δημοκρατίας. Ασφαλώς θέτω το θέμα δημοκρατίας. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Πάρτε την έδωσα στους δημοσιογράφους, βγαίνοντας έξω, ναι, ναι, το έγγραφο υπόμνημα που έκανα πάνω στο θέμα της ακυρότητας της κλήσης. Δεν χρειάζεται να είστε νομικοί. Θα δείτε την κλήση που έστειλε τον Παπαγγελόπουλο και θα δείτε τις κλήσεις που έστειλε οι αντισαγγελείς του Αριουπάγου που κάνουν για την ίδια υπόθεση έρευνα για την Οβάρτης, ναι, ναι, σε βάρος των εισαγγελέων, ναι, όπου έχουν κατηγορητήριο ολόκληρο. Κύριε Τσοβολά, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Για πείτε μας εμείς που δεν παρακολουθούμε τα πράγματα από μέσα, εσείς είστε βέβαια ένας πολύπειρος και πολύ καταξιωμένος δικηγόρος, ο κύριος Παπαγγελόπουλος, για τι πράγμα κατηγορείται ακριβώς, τι κατηγορίες έχει? Δεν υπάρχει. Σας λέω, η κλήση λέει το εξή όπως σας το είπα ακριβώς. Διότι διαβάζω εδώ ότι είναι ύποπτος. Για σύσταση ο ύποπτος δεν είναι κατηγορούμενος. Ναι. Όχι. Όταν ύποπτος λέει, δεν είναι κατηγορούμενος. Όχι, απλά δεν είπα ότι είναι κατηγορούμενος. Αν θα ασκηθεί δίωξη, αν αποδειχθεί ότι είναι βάσιμες κατηγορίες. Μιλάμε οπότε για σύσταση συμμορίας, δωροληψία και εκβιασμό, αυτά τα τρία είναι. Ναι, χωρίς να αναφέρει. Παράδειγμα, συμμορία, χωρίς να αναφέρει με ποιους. Με ποιους συμμορία θέλει δύο και πάνω άτομα. Δεν αναφέρονται τίποτα ονόματα. Τίποτα ονόματα. Ηθικός αυτουργός λέει σε ποιο φυσικό αυτουργό, σε κανέναν. Δεν αναφέρει τίποτα. Ωραία, άμα είναι έτσι τα πράγματα, μπορεί να σταθεί κατηγορητήριο και πολύ περισσότερο παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο, αν είναι έτσι πώς τα λέτε εσείς. Παραπομπή γίνεται από την Ολομέλεια. Ναι. Μετά όμως, το δικαστικό συμβούλιο που θα αποτελείται από αριοπαγίτες, ασφαλώς δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Γι' αυτό σας είπα ότι υποψιάζομαι ότι αυτό γίνεται ευγνώστου σκόπιμα, είναι βαριές και προφανείς οι παραβιάσεις των νόμων και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, προκειμένου να πούν για εσωτερικές και ισορροπίες που θέλει να κρατήσει ο κύριος Μητσοτάκης, για να πούν εμείς παραπέμψαμε, από εκεί πέρα η δικαιοσύνη είπε ότι είναι άκυρη διαδικασία και δεν προχώρησε. Άρα ουσιαστικά τώρα, από αυτά που μας λέτε... Μισό λεπτό, ο κύριος Παπαγγελόπουλος σήμερα... Ο κύριος, μισό. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος σήμερα είπε εκεί πέρα στους βουλευτές, πιθανότατα να είστε κι εσείς παρόν, ότι ναι, όταν θα ξανάρθω θα ανοίξω το στόμα μου και δεν θα ξέρουν πού να κρυφτούνε. Προφανώς ο ναι, άνθρωπος, ο άνθρωπος για την υπόθεση Νοβάρτης έχει να πει πάρα πολλά πράγματα ακόμα, τα οποία κοιτάξτε, δεν τα έχει πει ακόμα πω μέχρι τώρα. Κοιτάξτε κύριε Λιάτσο, είδατε να γίνεται καμία κουβέντα για την Νοβάρτης? Κατά καιρούς γίνονται κουβέντες. Τώρα τελευταία δεν έχω ακούσει όχι, κάτι. Όχι, δεν γίνονται. Από τότε που έβαλαν εκτός μέσων ενημέρωση τη Γιάννα την Παπαδάκου, που έκανε διερευνητική δημοσιογραφία, θυμάστε. Όχι όλοι. Όχι τη Γιάννα όλοι, την ασφαλώς. Παπαδάκου την περασμένη Δευτέρα την είχα εγώ εδώ σε ζωντανή μετάδοση. Δεν μιλάω για το κόντρα. Δεν μιλάτε μιλάω για το κόντρα. Μιλάω για τα γνωστά συστημικά. Έτσι.
Τώρα εσείς βάζετε ένα θέμα, κορυφαίο θέμα, έχει πολύ δίκιο ο Θανάσης πριν που μιλάει για τη λειτουργία της δημοκρατίας και θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποια είναι η γνώμη σας σήμερα για την ενημέρωση στην Ελλάδα. Ενημερώνεται σωστά ο ελληνικός λαός? Τι ρόλο παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα σήμερα? Δεν θυμάμαι ποτέ. Ναι. Από το 1974 μέχρι πριν ένα χρόνο τέτοιος έλεγχος και τέτοια μονομερή προπαγάνδα από τόσα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Αυτό είναι πρόβλημα, έλλειμμα της δημοκρατίας. Είναι έλλειμμα της δημοκρατίας. Και θα καλέσω τους ιδιοκτήτες που όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το διαγωνισμό για τις άδειες κόπτονταν τάχα για την ελευθερία της έκφρασης, για την ελευθερία του τύπου. Και τους ερωτώ, εδώ γίνονται τόσα πράγματα. Πέρασε από την Επιτροπή της Βουλής η πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου, η κυρία Δημητρίου, η οποία κονιορτοποίησε ό,τι είχε πει ο κύριος Αγγελής και η κυρία Ράικου. Είδατε να λέει κάτι έστω, κάποιο από αυτά τα γνωστά μέσα, τα οποία μπούκωσαν και με τα 20 εκατομμύρια προσφάτως. Είναι τροπή, δεν υπάρχει δημοκρατία εκεί. Δεν μου λέτε. Η δημοκρατία, ναι, έχει πληγεί βάναυσα. Κύριε και αν Τσοβόλα, δεν αντιδράσει ο ελληνικός λαός, εσείς είστε πολύ έμπειρος. Σε όποιο κόμμα και να νίκει, ναι, ναι, δυστυχώς θα πηγαίνουν το κακό στο χειρότερο. Εσείς είστε πολύ έμπειρος πολιτικός, με μεγάλη επιτυχία στις θέσεις ευθύνης που είχατε αναλάβει επί Ανδρέα Παπανδρέου κτλ. Μπορείτε να εξηγήσετε στον κόσμο που μας παρακολουθεί, και είναι πολύς ο κόσμος που μας παρακολουθεί τώρα, μπορείτε να εξηγήσετε γιατί αυτά τα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας, τα μεγάλα υποτίθεται εντός εισαγωγικών πάντα, αγαπούν τόσο πολύ τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη σήμερα? Γιατί? Γιατί υπάρχουν συμφέροντα. Δηλαδή, για εξηγήστε μας τι εννοείτε. Υπάρχουν συμφέροντα τεράστια οικονομικά και όπως ξέρετε. Ναι, ναι. Τα μεγάλα μέσα μαζικής επικοινωνίας τα έχουν επιχειρηματίες, μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοοικονομικοί παράγοντες, οι οποίοι παρότι μπαίνουν μέσα τα μέσα ενημέρωσης, τα χρησιμοποιούν για να προωθούν τις επιχειρηματικές δουλειές. Τώρα είναι λίγο φαϊνότερο, το ξέρει ο κάθε πολίτης. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όπως βλέπουμε, εγώ παρακολουθούσα πάντα προγράμματα και ειδήσεις από κάποια κανάλια και από το κρατικό, το οποίο έχει γίνει χειρότερο από ό,τι ήταν παλιά. Άκουγα ειδήσεις από το κρατικό. Έχω μήνες να δω, γιατί δεν ανέχομαι να με κοροϊδεύουν με αυτή τη μονόπλευρη ενημέρωση που κάνουν. Και μετά διαμαρτύρονταν. Κάποιοι από εμάς είχαμε πάει από την πρώτη στιγμή στην κρατική τηλεόραση όταν έπεσε το μαύρο. Ναι. Εκεί, για να τους στηρίξουμε, να δώσουμε συνεντεύξεις κλπ. Με κίνδυνο, γιατί υπήρχε πολλής κόσμος εκεί. Και δεν με είχαν καλέσει ποτέ. Τώρα, δεν σας είχαν καλέσει ποτέ? Ποτέ. Μα ποτέ. Ποτέ, σας λέω. Ναι. Εγώ έχω μια απορία. Θέλω να σας την πω. Έχω μια απορία. Περίπου οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν σήμερα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης είναι οι ίδιοι που τα είχαν και επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Τσίπρα. Γιατί αγαπάνε τώρα ξαφνικά τόσο πολύ το Μητσοτάκη? Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Απάντησα ήδη, κύριε Ηλιάσου, προηγουμένως. Απάντησα προηγουμένως. Συμφέροντα λέτε. Συμφέροντα. Βέβαια τι είναι. Καλά, και ο κόσμος πιστεύουν τα συμφέροντα. Πιστεύουν τα συμφέροντα και η σημερινή κυβέρνηση ότι κοιμάται σε βαθύ ύπνο? Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται? Έτσι νομίζουν. Έτσι νομίζουν. Κακώς το νομίζουν, να το νομίζουν. Αυτό σας το έζησα σε όλο το μεγαλείο και σήμερα εγώ. Δικηγόρος είμαι. Χρόνια στη δικηγορία και στην πολιτική. Μα άμα δείτε τα πρακτικά της Επιτροπής, μα τέτοια αναισθησία, τέτοια λαζονία, τέτοια η γνώση παρανομία, εγώ δεν έχω συναντήσει πράγματα. Αυτό το πράγμα, άκου ένας εκ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή, ακούστε τι είπε. Είπε ότι δεν μπορούμε, λέει, να παρατείνουμε την προθεσμία μέχρι τέλος Ιουλίου που ζήτησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί, λέει, αν έρθει τον Αύγουστο δεν έχουμε περιορισμένη επικοινωνιακή δυνατότητα. Δηλαδή, οι άνθρωποι λειτουργεί η Επιτροπή κατά τον νόμο, παίζει το ρόλο εισαγγελέα πρωτοδικών που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση. Ο εισαγγελέας και οι δικαστές δεν λειτουργούν με βάση την επικοινωνία, λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο
τα πραγματικά περιστατικά και τη συνείδησή τους. Και απάντησα και είπα και λέω και εδώ ότι τελικά αποκαλύπτεται ότι ο στόχος δεν είναι ανέβρεση αλήθειας. Δεν πρόκειται για σκευωρία. Αλλά οι άνθρωποι θέλουν, κάνουν πολιτική δίωξη για να πετύχουν λαθεμένα κατά απόψη μου κομματικά ωφέλη και από εκεί και πέρα να περάσει το διάστημα αυτό, να παραπέμψει η Βουλή στο Συμβούλιο και από εκεί και πέρα δεν τους ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Τι θα αποφασίσουν μετά οι δικαστές? Δηλαδή είναι στιγνά κοινική, κύριε Τσοβόλα. Όταν ομολογούν αυτό ή ομολογούν σαν να ότι παραβιάζουν τον νόμο οι ίδιοι. Μα ασφαλώς. Μα γι' αυτό και τόνισα στον έσχατο βαθμό ότι αυτό είναι αδίκημα κατάχρησης εξουσίας που προβλέπεται από τον ποινικό κώδικα. Και παραξηγήθηκε κάποιος μάλιστα εκεί. Δεν πειράζει, δεν σας παρεξηγήθηκε. Κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω, να κάνω εγώ μια τελευταία ερώτηση. Δεν έχουμε χρόνο καθόλου. Τελευταία. Πολύ σύντομα. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι συμβαίνουν τόσα πράγματα σε αυτή τη χώρα τον τελευταίο καιρό, παραβιάσεις νόμων, είπατε 20 εκατομμύρια, χρήματα δίνονται δεξιά-αριστερά και δεν βλέπουμε κανένα εισαγγελέα να παρεμβαίνει? Κοιτάξτε. Εσείς σαν δικηγόρος, εγώ παρατηρώ το γεγονός. Λοιπόν. Κοιτάξτε να σας πω. Εγώ έχω σκοπό. Αυτό το υπόμνημα που κατέθεσε σήμερα την ένση ακυρότητος, ναι. Να την πάω στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Να του δείξω αυτά που έχω μέσα, την κλίση που κάνει η Επιτροπή προς τον κύριο Παπαγγελόπουλο και την κλίση που κάνει ο εισαγγελής του Αρείου Πάγου προς τους εισαγγελείς που κλήθηκαν ως ύποπτοι. Για να μου πει αν αυτό το πράγμα είναι δυνατό να θεωρείται απονομή δικαιοσύνης. Για να δούμε τι θα πει και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σε αυτό που θα δώσετε. Έχω εμπιστοσύνη, γιατί θεωρώ Ωραία. Ότι ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του, κάνει το καθήκον του, τουλάχιστον κατά το δυνατόν. Τονίζω. Κύριε Πρόεδρε, θα χαρώ ένα βράδυ, τώρα που λίγο έτσι χαλαρώσαμε, να το πούμε, θα χαρώ ένα βράδυ να έρθείτε εδώ. Να σας έχω εδώ 2 ώρες στο στούντιο να κουβεντιάσουμε όλα τα θέματα. Ασφαλώς, καλύτερα ζωντανά, γιατί και εγώ. Καλύτερα ζωντανά. Και εγώ με το Skype δεν το μπορούσα, δεν το αγάπησα ποτέ το Skype. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ και για όλους, σε όλους τους καλεσμένους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Καλώς όρισες στο online καζίνο της Betshop.gr.